Καλή σας ημέρα, κυρία Κομνηνάκα. Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές. Λοιπόν, πρόταση εξεταστικής επιτροπής θα υπερψηφιστεί από την Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της κυβερνώσεως πλειοψηφίας βεβαίως στην Βουλή. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ μιλάει για ζυμπαιγνία συγκάλυψης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών. Αυτό γιατί η Εξεταστική Επιτροπή θα αναζητήσει ευθύνες από το 1997 και μέχρι σήμερα. Εντάξει, προκαλεί πραγματικά εντύπωση η στάση του ΠΑΣΟΚ για την απέναντι στην απόφαση, την πρόταση του ΚΚΕ για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Και κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, γιατί και η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ότι θα υπερψηφίσουν την πρόταση διαφωνώντας με το περιεχόμενό της, στην πραγματικότητα δείχνουν την ενιαία στάση, την δυσκολία που έχουν ή αυτό που πραγματικά θέλουν να συγκαλύψουν, ότι το έγκλημα για μας ήταν, μιλάμε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα στο Τέμπι που στήχησε τη ζωή στις 57 ανθρώπους. Ναι. Δεν ήταν αποτέλεσμα μεμονωμένων μόνο ευθυνών συγκεκριμένων προσώπων στα οποία προσπαθούν να αποδώσουν, τις οποίες φυσικά ποινικές ευθύνες υπάρχουν, δεν το αμφισβητεί κανένας και πρέπει να αποδοθούν στο ακέραιό τους. Όμως υπάρχουν και σοβαρές πολιτικές ευθύνες οι οποίες δεν ξεκίνησαν βέβαια μόνο στη σημερινή κυβέρνηση που έχει το μεγαλύτερο βάρος των ευθυνών. Υπάρχουν σοβαρές πολιτικές ευθύνες και στις κυβερνήσεις που προηγήθηκαν, μεταξύ των οποίων είναι φυσικά και το ΠΑΣΟ, όπως είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Διότι ήταν εκείνοι που διαμόρφωσαν εκείνη τη συνταγή που πραγματικά αποτέλεσε το εκρηκτικό μείγμα του εκτροχιασμού των τρένων. Η πολιτική της απελευθέρωσης των συγκοινωνιών, της ιδιωτικοποίησης, της διάσπασης του συγκοινωνιακού έργου από των υποδομών, από τις μεταφορές. Όλα αυτά είναι ένα για μας μείγμα τέτοιο που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε όλες αυτές τις ελλείψεις και παραλήψεις οι οποίες συνετέλεσαν για να υπάρξει αυτό πραγματικά το τραγικό περιστατικό στο Τέμπι. Άρα λοιπόν, για να μην χαθούμε στη διερεύνηση ευθυνών, μήπως θα ήταν πιο σκόπιμο, δεδομένου ότι αυτό που ζητάνε οι συγγενείς των θυμάτων, γονείς και συγγενείς των θυμάτων, είναι η απόδοση ευθυνών για το συγκεκριμένο δυστύχημα. Άρα λοιπόν, μήπως θα ήταν πιο σκόπιμο μια προανακριτική επιτροπή αντί για μια εξεταστική, κυρία Κομνηνάκα? Μα για το συγκεκριμένο δυστύχημα υπάρχουν κοινές ευθύνες και όχι μεμονωμένες, αλλά εκτός αυτού, κοιτάξτε να δείτε, το ΚΚΕ αξιοποιήσει τη δυνατότητα που υπάρχει από το Σύνταγμα ή η αντιπολίτευση να μπορεί να καταθέτει πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Μια τέτοια δυνατότητα δεν την έχει για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Αυτή μπορεί να κινηθεί μόνο με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Επομένως, το να επιλέγαμε... ούτε αν υπήρχε συνεννόηση σύσσωμη της αντιπολίτευσης θα μπορούσε να καταταχθεί. Αυτό χρειάζεται την πλειοψηφία, η οποία σήμερα είναι μόνο κυβερνητική. Άρα, σε μια περίπτωση που στην πρόταση της προανακριτικής επιτροπής, την οποία βέβαια πολύ καιρό την ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν την έχει καταθέσει μέχρι σήμερα. Όμως, αν σε μια τέτοια περίπτωση η κυβέρνηση επέλεγε να μπλοκάρει την σύσταση της προανακριτικής επιτροπής, ναι, θα οδηγούσε πραγματικά σε θάψιμο της υπόθεσης. Επομένως, εμείς επιλέξαμε το πιο δόκιμο τρόπο. Το πιο ρεαλιστικό, τέλος πάντων, το πιο εφαρμόσιμο. Ναι. Και που για μας, πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή και χωρίς τις ψήφους της κυβέρνησης, ναι, όπως έγινε και πέρυσι, να θυμίσουμε, αξιοποιήθηκε αυτή η δυνατότητα από την μειοψηφία για άλλο είδους για τις υποκλοπές, για άλλο είδους περιεχομένου, τέλος πάντων. Θεωρούμε ότι αυτό ήταν ο πιο πρόσφορος τρόπος για να εξεταστεί το θέμα και να εξεταστούν όλες τις επιτυχίες.
Γιατί εμείς ξαναλέμε ότι υπάρχουν σοβαρές ποινικές ευθύνες οι οποίες πρέπει να αποδοθούν, όμως δεν πρέπει να ξεχαστούν και οι πολιτικές ευθύνες όλων εκείνων που επέτρεψαν, αν θέλετε, να υπάρχουν αυτές οι εγκληματικές παραλήψεις, αυτοί οι εγκληματικοί υποστελέχους. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, το ότι όταν φτάνουμε σε ένα γεγονός που στο συγκεκριμένο δυστύχημα που για μας ήταν ένα έγκλημα, όμως υπήρχαν καταγγελίες εδώ και πάρα πολλούς μήνες για τρομερές τραγικές ελλείψεις στην ασφάλεια των συγκοινωνιών από τα συνδικαλιστικά όργανα. Βεβαίως, οι μηχανοδηγοί είχαν στείλει εξώδικα στην κυβέρνηση ότι τα τρένα κινούνται στα τυφλά. Βεβαίως. Αυτά όλα. Γι' αυτά όλα υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες οι οποίες πρέπει να αποδοθούν και κατά τη γνώμη μας σε αυτό το δρόμο οδήγησαν οι αποφάσεις που πήρε και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ νωρίτερα και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να προχωρήσουν στην απελευθέρωση των συγκοινωνιών, στη διάστασή τους, στο πληθεί το κερδοφόρο κομμάτι τους και να ιδιωτικοποιηθεί το κερδοφόρο κομμάτι τους. Γιατί σκεφτείτε ότι μιλάμε για ένα πολύ σύνθετο και ευαίσθητο έργο, στο οποίο τελικά φτάνουν να έχουν λόγο και να παίρνουν αποφάσεις πολλές και διάφορες εταιρείες, η οποία κάθε μία από αυτές βάζει μπροστά το κέρδος της για να αποφασίσει αν θα προσλάβει προσωπικό, αν θα πάρει μέτρα ασφαλείας, ή αν θα τα καθυστερήσει αυτά, όπως έγινε με την γνωστή πλέον σύμβαση 717. Να ολοκληρώσουμε και με ένα δικό σας σχόλιο για την δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη, του Υπουργού Εργασίας, σε σχέση με τα ΤΕΜΠΗ. Λίγος πολύ αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης είναι ότι έχει κρυθεί πολιτικά και οι υποκλοπές και τα ΤΕΜΠΗ. Αυτό είναι πραγματικά μνημειοκινισμού και αναλγησίες από την μεριά της κυβέρνησης. Κρύθηκε όμως πολιτικά. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση το ποιος και με τι κριτήριο ο καθένας πάει στις κάλπες και αν όλα αυτά και πώς επηρεάζουν. Όμως κατά τη γνώμη μας κρύθηκε πολιτικά και από τις δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές που βγήκαν στο δρόμο αμέσως μετά από το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ και έλεγαν, επαναλάμβαναν το σύνθημα, το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Ναι. Αυτή λοιπόν την δέσμευση που πήραμε και εμείς ως κόμμα και απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και απέναντι στους χιλιάδες ανθρώπους που δεν θέλουν άλλο να θυσιάζεται η ζωή τους απέναντι για τα κέρδη των λίγων, πήραμε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία για να και με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να θεωρούμε ότι, επειδή ξέρετε έχουμε και μια αλγινή εμπειρία από αντίστοιχες επιτροπές και εξεταστικές και προανακριτικές, χωρίς να αποθέτουμε, αν θέλετε, όλες μας τις ελπίδες στο τι μπορεί, στα αποτελέσματά τους, όμως θεωρούμε ότι και με αυτόν τον τρόπο οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη για να μπορέσουν να αποκαλυφθούν οι αιτίες που οδηγούν, που εκτροχιάζουν τα τρένα και δυστυχώς είναι πολλά τα επιζωήσεις που εκτροχιάζονται στο βωμό των κερδών. Μάλιστα. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω, κυρία Κομνηνάκα, για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Γεια σας.